Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Το στρατόπεδο Βασιλιάδης στη Ροδόπολη θα είναι το πρώτο κλειστό κέντρο για απελάσεις εξπρές παράνομων μεταναστών. Στο νέο περίκλειστο κέντρο αναμένεται να μετακινηθούν όσοι μπήκαν παράνομα στη χώρα μετά την 1η Μαρτίου, τόσο από τον Εύρο όσο και από τα νησιά, με στόχο να επαναπατρίζονται άμεσα στις χώρες καταγωγής τους. Η πρόταση για τη δημιουργία του κέντρου μεταναστών στην περιοχή είχε πέσει στο τραπέζι και στο παρελθόν, με τους κατοίκους το 2016 να πραγματοποιούν κινητοποίηση και να αντιδρούν, ενώ τότε είχε έρθει και στην περιοχή ο συνεργάτης του τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα, ο κύριος Αδαχτυλίδης, ο οποίος είχε κρίνει τις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου ακατάλληλες. Το ρεπορτάζ επίσης λέει ότι τότε υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης, Μαρία Κόλια Τσαρουχά, πίεζε στο να μην γίνει κέντρο μεταναστών στο συγκεκριμένο στρατόπεδο, καθώς βρισκόταν εντός αστικού ιστού. Πάμε να δούμε το χρονικό της υπόθεσης. Από το 12 ξεκινάει η υπόθεση του στρατοπέδου Βασιλιάδη για την μετατροπή του σε κέντρο μεταναστών και προσφύγων και φτάνουμε στο σήμερα, όπου από ό,τι φαίνεται θα κατασκευαστεί και θα γίνει κέντρο κλειστού τύπου. Χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια, καθώς εδώ και χρόνια είχε πέσει στο τραπέζι συζητήσεων η δημιουργία του στρατοπέδου Βασιλιάδη στη Ροδόπολη ως κέντρο προσφύγων και μεταναστών. Το εν λόγω στρατόπεδο λειτουργούσε ως τα τέλη του 2012 ως κέντρο νοσηλέκτων, οπότε και λόγω κρίσης έβαλε λουκέτο. Παρά το αίτημα του Δήμου Συνδικής να παραχωρηθούν οι εγκαταστάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση για οικοτουριστικούς λόγους, μια Κυροδόπολη γυτνιάζει με τον σπάνιο υγρό τόπο της Κερκίνης και την οροσειρά του Μπέλες, η απάντηση ήταν αρνητική. Εκείνη τη χρονιά μάλιστα υπήρξε απόφαση της τοπικής κοινότητας Ροδοπόλεως και του Δημοτικού Συμβουλίου Συνδικής της τότε Δημοτικής Αρχής να λειτουργήσει το στρατόπεδο ως κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Μετά από 3 χρόνια, στις 16 του 2015, με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Συνδικής, μετά από εισήγηση της νέας Δημοτικής Αρχής, ανακάλεσε την προηγούμενη απόφαση, ζητώντας κατηγορηματικά να μην χρησιμοποιηθεί το στρατόπεδο για φιλοξενία μεταναστών. Ένα χρόνο μετά και συγκεκριμένα την 5η 14 Ιανουαρίου του 2016 στην περιοχή είχε βρεθεί ο τότε σύμβουλος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα, συνταγματάρχης Παύλος Αδαχτυλίδης, ο οποίος αφού επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου, είχε αναφέρει πως είναι ακατάλληλο για την εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών. Μάλιστα, τον κύριο Αδαχτυλίδη τον υποδέχτηκαν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία. Υπήρξαν κάποιες αρχικές προτάσεις για κάποια στρατόπεδα. Μεταξύ αυτών ήταν και αυτό, σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Το 2012. Σωστό. Και μετά από αυτό το πράγμα ήρθα για να δω το τι γίνεται. Πήραμε τη νέα απόφαση από τον κύριο Δήμαρχο, που έβγαλε το Δημοτικό Συμβούλιο, και με βάση αυτήν θα βαδίσουμε, όχι μόνο με βάση αυτή. Ακόμα και η απόφαση να ήταν θετική για να γίνει κάτι. Τέτοιες δομές δεν μπορούν να γίνουν τόσο κοντά σε κατοικημένη ζώνη. Τελεία και παύλα. Μα και εγώ να έμενα εδώ πέρα τώρα, θα είχα θέμα. Τώρα τι κοροϊδευόμαστε. Αντιδρούμε σε αυτό το πράγμα που μας έχει φέρει σήμερα η κυβέρνηση μπροστά μας. Το έχει φέρει πολύ γρήγορα, χωρίς να προλάβουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Προσπαθούμε με τους δημοτικούς συμβούλους, τους πρόεδρους τοπικών κοινοτήτων και τους φορείς του Δήμου να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από αυτό, ώστε να μην γίνει το κέντρο εδώ στη Ροδόπολη. Σε μια περιοχή η οποία είναι υποβαθμισμένη, παραμελημένη εδώ και πολλά χρόνια, έχουν μείνει λίγοι άνθρωποι και όλοι αυτοί εκφράζουν την οργή τους για κάτι το οποίο πάει να γίνει εδώ και στο οποίο πάνε να τους πιάσουν και στον ύπνο. Δηλαδή στην ουσία θέλουν να φέρουν εδώ μετανάστες από κάπου αλλού που δημιουργήσανε και αυτά τα προβλήματα χωρίς σχέδιο, χωρίς τίποτα στην ουσία, και όλοι οι άνθρωποι εδώ πέρα εκφράζουν την αγανάκτησή τους αντί να υπάρχει ανάπτυξη, αντί να γίνουν κάποιες υποδομές τουριστικές, αντί να δοθούν κάποια κίνητρα για να μείνουν και αυτοί οι οποίοι είναι οι φυλάνε θερμοπύλες, θα έλεγα, δυστυχώς πάνε να διώξουν και αυτούς που μένουν εδώ σήμερα στην περιοχή Ποροϊών και στην περιοχή γενικότερα Συνδικής. Ένα μήνα μετά και συγκεκριμένα την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου του 2016 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συνδικής. Η τότε σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν επιθυμεί τη λειτουργία του στρατοπέδου ως ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Στη συνεδρίαση τότε παρευρέθηκαν οι βουλευτές του νομού, Αφροδίτη Σταμπουλή από τον ΣΥΡΙΖΑ, Φωτεινή Αραμπατζή από τη Νέα Δημοκρατία και Αναστάσιος Μεγαλομίστακας από την Ένωση Κεντρών. Να μην λειτουργήσει το στρατόπεδο Βασιλιάδη
στην τοπική κοινότητα Ροδόπολης του Δήμου Στικής σαν ανοιχτό κέντρο υποδοχής μεταναστών πλέον και να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που δημιουργήθηκε και υπάρχει εξ αρχής ήδη σαν στρατόπεδο. Το πιο ακατάλληλο σημείο του Δήμου για να γίνει κέντρο υποδοχής. Δεν θα το αναλύσω, θα πω μονάχα ότι είναι μέσα στο χωριό και δίπλα έχει νηπιαγωγεία, δημοτικά, σχολεία κλπ. Αν και η προσωπική μου φόβη είναι ότι έχουμε περάσει σε αποφάσεις και δυστυχώς δεν θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτό το ψήφισμα, αλλά η στάση μας πρέπει να είναι αυτή, να εμείνουμε και να σεβαστούμε την άποψη όλων των συμπολιτών μας. Θυμίζω ότι τα στρατόπεδα ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αναλάβει να φτιάξει αυτά που φτιάχνονται με τον τρόπο που μπορούν να φτιαχτούν, ώστε να είναι αυτή τη στιγμή κατοικήσιμα. Μια έρευνα που έκανα, βλέπω ότι η Ροδόπολη και το στρατόπεδο Βασιλιάδη δεν μπορεί να φιλοξενήσει hot spot. Δεν γίνεται μέσα σε μια περιοχή 600-800 κατοίκων. Τελικά περάσανε 8 χρόνια από το 2012 μέχρι και σήμερα και από ό,τι φαίνεται το στρατόπεδο Βασιλιάδη στη Ροδόπολη θα λειτουργήσει ως κέντρο μεταναστών το επόμενο διάστημα, παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων και των φορέων της περιοχής. Αυτό είναι το χρονικό της όλης υπόθεσης. Από ό,τι φαίνεται θα κατασκευαστεί και θα γίνει κέντρο κλειστού τύπου μεταναστών το στρατόπεδο Βασιλιάδη. Άλλωστε αυτό υπόθηκε και από τα πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τώρα, στο πόδι είναι από το πρωί ο Δήμος Συντικής μετά την πληροφορία που αποκάλυψε χθες το βράδυ τηλεόραση επιλογές ότι πρόκειται να δημιουργηθεί κλειστή δομή προσφύγων και μεταναστών έξω στο στρατόπεδο Βασιλιάδη στη Ροδόπολη. Σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο είπε όχι στην δομή. Οι κάτοικοι ετοιμάζουν κινητοποιήσεις ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο κλειστό κέντρο αναμένονται περίπου 1.000 άτομα και είναι όσοι μπήκανε παράνομα στην χώρα από την 1η Μαρτίου, τόσο από τον Εύρο όσο και από τα νησιά, με στόχο να επαναπατρίζονται άμεσα στις χώρες καταγωγής τους. Μάλιστα αυτά ανέφερε και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Νότης Μηταράκης, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα το μεσημέρι με τον Δήμαρχο. Όχι στη λειτουργία του στρατοπέδου Βασιλιάδη ως κλειστή δομή προσφύγων και μεταναστών, είπε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Συντικής στην έκτακτη συνεδρίασή του. Το Σώμα επανέλαβε στην ουσία για μία ακόμη φορά τις αποφάσεις του 2015, 2016 και 2019. Ο Δήμαρχος Συντικής Φώτης Δομουχτσίδης τόνισε πως δεν είχε καμία απολύτως ενημέρωση για τη λειτουργία κλειστής δομής μεταναστών στη Ροδόπολη και πως πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Νότη Μηταράκη. Με πήρε τηλέφωνο ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ο κ. Μηταράκης, ο οποίος με ενημέρωσε ότι προχθές στο Χισαία λαμβάνει κάποιες αποφάσεις οι οποίες δεν κοινοποιηθήκανε και για θέματα εθνικής ασφάλειας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν το εθνικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ειδικότερα με αυτούς που έχουν συλληφθεί και έχει ληφθεί πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία αναστέλλεται για ένα μήνα υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου, όπως αποφάσισε ο Κισέα, από όσους μπήκαν παράνομα στην Ελλάδα, και οι άνθρωποι αυτοί θα επαναπατρίζονται χωρίς καταγραφή στη χώρα που έλεψε την καταγωγή του. Αποφασίστηκε να φτιαχτεί το πρώτο κλειστό κέντρο, τονίζω, κυριολεκτό γιατί τα έχω γραμμένα αυτά εδώ πέρα, στην ενδοχώρα σε περιοχή της Βορείας Ελλάδος. Στο κλειστό κέντρο, σύμφωνα με τις πηγές που υπάρχουν από το Υπουργείο, θα μεταφερθούν όσοι πέρασαν παράνομα στην Ελλάδα τα τελευταία 24 ώρα. Ο Υπουργός με ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να παραμείνουν πάνω από ένα μήνα, μόνο και μόνο για να τους κρατήσουν, για να μπορέσουν περίπου, μου είπε, στα 1.000 άτομα, τα οποία θέλουν να τα κρατήσουν σε ένα χώρο να μην τους ανακατέψουμε τις φυλακές, για να μπορέσουν να τους στείλουν πίσω στις χώρες τους. Αυτό είναι η ενημέρωση. Όλοι οι επικεφαλείς των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων δήλωσαν την αντίθεσή τους στην προοπτική λειτουργίας κλειστού κέντρου μεταναστών στη Ροδόπολη. Ουδέν μονιμότερο εκ του προσωρινού. Έχουμε ένα ψήφισμα πριν από λίγους μήνες που δεν δεχόμαστε για κανένα λόγο αυτούς τους αλλοδαπούς
σε χώρο του Δήμου Συντικής. Είτε είναι στρατόπεδο, είτε είναι ιδιοκτησία, κάποιο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου. Αυτό το ότι θα μείνουν μόνο λίγο, για ένα μήνα, για 20 μέρες, για 2 μήνες και θα φύγουν, εμένα δεν με καλεί. Πάλι επιμένω σε αυτό ουδέν μονιμότερο επί του προσωρινού. Η θέση της παράταξής μας, η θέση της παράταξής μας παραμένει η ίδια. Δεν δεχόμαστε για κανέναν απολύτως λόγο, ούτε για μία μέρα, στο στρατόπεδο Ροδοπόλεως, αυτούς τους αλλοδαπούς. Σε κάθε περίπτωση όμως, εδώ μιλάμε για μία κλειστή δομή πάρα πολλών ατόμων. Ο αριθμός που άκουσα είναι πολύ μεγάλος. Δεν μπορεί το στρατόπεδο Ροδόπολης, το οποίο οι τοπικοί το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, να φυλαχθεί από λαθρομετανάστες, και τώρα είναι λαθρομετανάστες, γιατί αυτοί δεν έχουν δικαίωμα ούτε να ενταχθούν άσυλο. Αυτό κατάλαβα από τα λεγόμενα του κυρίου Δημάρχου. Που σημαίνει ότι η θέση της παράταξής μας, την οποία την δηλώνουμε κατηγορηματικά, θα επαναλάβουμε αυτό που είχαμε πει στη συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου, ότι δεν συνεννούμε σε καμία περίπτωση με την έλευση λαθρομεταναστών, ούτε για ένα μήνα, ούτε για δύο μήνες, ούτε για τρεις μήνες, ούτε για μερικές μέρες. Το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού να μας πάει καλά στο μυαλό, γιατί αύριο τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν και δεν ξέρουμε τι ακριβώς μας ξημερώνει. Πρέπει να ταυτιστούμε με την άποψη της τοπικής κοινωνίας κάθετα και επαναλαμβάνουμε τη θέση μας που πήραμε στο προηγούμενο Συμβούλιο. Δεν δεχόμαστε παράνομους μετανάστες σε οποιοδήποτε σημείο στα διοικητικά όρια του Δήμου Συντικής. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ό,τι βέβαια αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ θα το στηρίξω. Η άποψή μου είναι αυτή. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε, κύριε Δημαρχέ, τι είναι αυτή, πώς θα γίνει αυτή η δομή. Θα στήσουν σπίτια όπως τις Σέρες, αντίσκηνα. Γιατί αν στήσουν σπίτια, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν ένα και δύο μήνες. Εδώ θα είναι ένα σημείο το οποίο θα έρχονται και μετά θα φεύγουν. Θα έρχονται και θα φεύγουν. Αν πρόκειται να κάνουν κάτι άλλο, να το συζητήσουν. Θέλω δηλαδή να ενημερωθούμε πλήρως για το τι πρόκειται να συμβεί. Τι μορφή θα έχει αυτή η δομή. Η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Μαρία Ιωαννίδου, αφού διευκρίνησε πως είναι και η ίδια αντίθετη στη δημιουργία κλειστού κέντρου στη Ροδόπολη, ζήτησε την κατάθεση ξεχωριστού ψηφίσματος, στο οποίο θα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω. Κατάργηση των κανονισμών του Δουβλίνου και της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να κλείσουν όλα τα hot spots στα νησιά του Αιγαίου και να μην δημιουργηθούν νέα ούτε κλειστά ούτε ανοιχτά. Άμεσος απεγκλωβισμός από τα νησιά και με γρήγορες διαδικασίες να πάνε στις χώρες προορισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ να οργανώσουν διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου μέσα στην Τουρκία και στα σύνορα με την Ελλάδα και στα σύνορα με τη Συρία και απευθείας μετακίνηση στις χώρες προορισμού. Να σταματήσει τώρα κάθε συμμετοχή, στήριξη και εμπλοκή στις ενέργειες και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, τον ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και θέλουμε αυτό το ψήφισμα να τεθεί προς ψηφοφορία. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το λόγο πήρε και ο Μητροπολίτης Ιδυροκάστρου Μακάριος, ο οποίος τόνισε ότι η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να στηρίξει το Δημοτικό Συμβούλιο Συντικής και όποια απόφαση λάβει. Ωστόσο, για το θέμα, όπως είπε, είχε επικοινωνία με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμαλή. Πιστεύω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ κρίσιμο. Εξάλλου το ζούμε όλοι και το βλέπουμε από τα τεκτενόμενα αυτών των ημερών. Τόσο στον Εύρο όσο και στα νησιά. Ότι χθες το πρωί με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Καραμαλής για να με ενημερώσει και να μου ανακοινώσει, κάπως έτσι να το πω, αυτή την απόφαση της κυβερνήσεως να εγκατασταθεί στη Ροδόπολη ένα τέτοιο κλειστό κέντρο μεταναστών. Του είπα τις αντιρρήσεις μου. Του είπα τι θα γίνει. Μου είπε μάλιστα εκείνος και για κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη τα οποία θα υπάρξουν. Ως προς τα αντισταθμιστικά ωφέλη, εσείς θα το δείτε καλύτερα. Αν θα εξασφαλιστούν κάποια τέτοια ωφέλη και αν υπάρξουν κάποια τέτοια ωφέλη. Δεύτερον, θα είναι κλειστή δομή όπως λέγεται. Θα είναι κλειστή. Θα είναι φυλασσόμενη. Ή θα αλωνίζουν οι μετανάστες όπου θέλουν. Έχουμε τόση αστυνομία να μας φυλάξει αυτό το κέντρο, αυτή τη δομή. Τέταρτον,
θα αγνοήσουμε τον ανθρωπιστικό παράγοντα. Δεν ξέρω, πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά όλοι. Το ότι είναι γεγονός ότι δεν φταίνε αυτοί, αν ένας Ερντογάν δημιουργεί ένα τέτοιο τεράστιο πρόβλημα, τι φταίνε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παρασύρονται και οδηγούνται σε τέτοιες μεταναστεύσεις. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλού. Σε λίγο θα ξαναεπιστρέψουμε στα δύο αυτά θέματα. Θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Νικηφόρου, τον Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Ενότητα Κερκίνης, να μας πει το τι ακριβώς αποφάσισε εκεί η περιοχή, γιατί πριν από λίγα λεπτά ήταν συγκεντρωμένοι οι κάτοικοι έξω από το στρατόπεδο Βασιλιάδη και οι πληροφορίες λένε ότι αύριο το πρωί από τις 7.30 θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία. Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να δημιουργηθούν ποτάμια στο κέντρο της πόλης των Ζερών από την Νεροποντή. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ποσότητα του νερού που έπεσε ήταν η μισή από όση έπεσε τους προηγούμενους μήνες. Η προσβεστική δέχτηκε δεκάδες τηλεφωνήματα για αντλήσεις νερού, στα οποία έσπευσε να ανταποκριθεί. Έντονη βροχόπτωση και ισχυρή άνεμη σάρωσαν για λίγα λεπτά το κέντρο της πόλης των Σερών. Το νερό που έπεσε ήταν πολύ και γρήγορα. Οι δρόμοι μετατράπηκαν κυριολεκτικά σε ποτάμια. Εδώ βλέπουμε την οδό Κομνηνών στο ύψος της γεφυροπλάστικας, όπου ο δρόμος πλημμύρισε και μαζί τα μαγαζιά και η περιουσίωση των ανθρώπων. Στην Κομνηνών έσπασε ο υπόνομος. Και πρέπει να είναι και πιο πάνω, κι άλλος υπόνομος. Οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν και αμέσως έπιασαν δουλειά απομακρύνοντας τα νερά με κάθε μέσο που διέθεταν. Αυτό πρέπει να το στείλουμε στη Σούρα τη Χαβαλή. Δεκάδες ήταν οι κλήσεις που δέχτηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερών για άντληση. Σύμφωνα με τους αρμόδιους, η Νεροποντή ήταν δυνατή και το νερό που έπεσε σε λίγα λεπτά ήταν το μισό από όσο έπεσε τους δύο προηγούμενους μήνες. Πάντως, όπως εξήγησε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών στην εκπομπή κάθε μεσημέρι, κάποιοι τηλεφωνούσαν χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη. Πηγαίνουμε ακόμη και στα πλημμυρισμένα καταστήματα και στα διαμερίσματα και στις μονοκατοικίες. Παρόλα τα αυτά όμως, ναι, για να κάνουμε άγκληση θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ύψος νερού, έτσι ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν τα ειδικά μηχανήματα τα οποία διαθέτουμε. Άρα είναι αυτό που δεν ξέρουμε και σας καλούμε, ενώ ουσιαστικά δεν μπορείτε να μας βοηθήσετε, έτσι. Να σας πω, κυρία Μωραήτη, ότι σήμερα δεχθήκαμε, ναι, τρεις εκ των κλήσεων, εκ των 11 κλήσεων, οι οποίες το νερό δεν ξεπερνούσε τους 3 με 4 πόντους. Δηλαδή ήθελε σπρώξιμο με τη σκούπα. Καλά, να σας πω κάτι. Όταν εμείς έχουμε 3-4 πόντους νερό, νομίζουμε ότι πνιγόμαστε, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι με τέτοιου είδους φαινόμενα. Από την άλλη, εσείς δεν μπορείτε να τα αντλήσετε όμως, μου λέτε, έτσι. Έτσι ακριβώς. Λόγω της στάθμης, η οποία είναι χαμηλή. Παρόλα τα αυτά, ναι, υπάρχουν και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί κληθήκαμε και σε κάποιες αυλές, ναι, όπου υπάρχουν φερτά υλικά, πέτρες, χώματα, καταλαβαίνετε, όπου αυτά από το μηχάνημα δεν τραβιούνται. Ναι, σωστά. Λοιπόν, παρόλα τα αυτά όμως, επιβήκαμε σε 3 αντλήσεις από σε μονοκατοικίες. Ναι. Σε διαμερίσματα λόγω χαμηλής στάθμης σε 3 κλήσεις δεν μπορέσαμε, καθώς και σε 4 καταστήματα στα οποία κλεισίκαμε, στα 3 είχε χαμηλή στάθμη και στο 4 κάναμε μία απλώς καταγραφή των ζημιών. Η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε στις Σέρρες είχε ως αποτέλεσμα ο χήμαρος του Λευκώνα να κατεβάσει φερτές ύλες. Η κινητοποίηση του τοπικού συμβουλίου του Λευκώνα, του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ ήταν άμεση και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
Συνεργεία του Δήμου Σερών και της ΔΕΙΑΣ προχωρούν στον καθαρισμό του χυμάρου στον Λευκώνα. Η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε το μεσημέρι στις Σέρες είχε ως αποτέλεσμα ο χύμαρος να γεμίσει φερτές ύλες με τον φόβο υπερχείλησης. Μετά από μια γερή νεροποδή, κατέβασε το ποτάμι φερτά υλικά και εγκλωβίστηκαν υπερβλητικές γέφυρες. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε, Δήμο, όπως βλέπετε, και η ΔΕΙΑΣ στην έκκλησή μας και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Κατέβασε πολλά φερτά υλικά, έτσι. Πολλά φερτά υλικά, και κάποια κλαδέματα και κάποιες κοπές δέντρων ενός εργολάβου που δεν πρόλαβε δυστυχώς να τα μαζέψει και όλα αυτά μπορούσαν να αποτυπλέπεται τις γέφυρες. Η κινητοποίηση του τοπικού συμβουλίου Λευκώνα, του Δήμου Σερών και της ΔΕΙΑΣ ήταν άμεση και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Από την έντονη βροχόπτωση που είχαμε, έγινε έτοιμα από την πρόεδρο του τοπικού συμβούλου του Λευκώνα και όπως είδατε, άμεσα ο Δήμος ήρθε να δώσει λύση. Όπως βλέπετε, καθαρίζουμε. Ευτυχώς το πρόβλημα, από ό,τι βλέπετε, δεν είχαμε πλημμύρες. Το προλάβαμε. Δεν ήταν μόνο στο Λευκώνα, ήταν σε πολλές περιοχές του Δήμου Σερών. Και μέχρι στιγμής θα αντιμετωπίσουμε. Σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΣ και η ΔΕΙΑΣ έχει φέρει ένα μηχάνημα, πήγαμε και στις άλλες γέφυρες, στη γέφυρα Μητουσίου, στη γέφυρα που πάει στο Χριστός, κάτω που πάει στη βιομηχανική, πάνω στον Αγιάννη. Έχουμε και τρία μηχανήματα αυτή τη στιγμή έξω. Αν χρειαστεί, θα έχουμε και συντονισμό πάνω στη Δημαρχία, στο 2321-350-132. Θα δούμε τον καιρό τώρα. Μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Νεκουπάτη, που είναι υπεύθυνο για την πολιτική προστασία. Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Σε αυτά που έχουμε λάβει υπόψη, δεν έχουμε ανταποκριθεί. Παρευρεθήκαμε εδώ στον χύμαρο του κεντρικού τηλεφώνα, γιατί έχουμε και ζωές και περιουσίες. Γιώτακι, από τον κόσμο, τη διέλευση των ίδιων ανθρώπων, αλλά και των οχημάτων. Τα καταφέραμε γρήγορα. Η ανταπόκριση του Δήμου ήταν τέλεια, μπορώ να πω. Το τοπικό συμβούλιο και επίσης η ΔΕΙΑΣ που συνδράμει εδώ με όχημα και με υπαλλήλους. Θεωρώ ότι δεν αποτρέψαμε όλους τους κινδύνους και θεωρώ ότι τα πήγαμε καλά μέχρι τώρα. Τόνοι πατάτας, βροντούς παραμένουν αδιάθετες και οι παραγωγοί καταγγέλουν ότι υπέστησαν πλήγμα από τις εισαγωγές πατάτας από τρίτες χώρες. Θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ, λένε χαρακτηριστικά, και ζητούν από το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά προϊόντα, αλλά και από τους αρμόδιους φορείς. 8.000 τόνοι πατάτας βροντούς παραμένουν αδιάθετες και οι παραγωγοί καταγγέλουν ότι υπέστησαν πλήγμα από τις εισαγωγές πατάτας από τη Γερμανία, Αυστρία και Αίγυπτο και ζητούν να σταματήσουν οι εισαγωγές τουλάχιστον για μία εβδομάδα. Αδιάθετες υπάρχουν γύρω στα 8 εκατομμύρια κιλά, 8.000 τόνους. Έχουμε πρόβλημα. Φέρανε τεράστιες εισαγωγές από Γερμανία, Αυστρία και προπάντων από Αίγυπτο. Και νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα. Η Αίγυπτο αυτή τη στιγμή καραβιές ολόκληρες που νομίζω ότι διαμαρτύρεται και η Πελοπόννησος αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο, μπας και σταματήσουν, γιατί αλλιώς και η Πελοπόννησος και εμείς, βέβαια, βασικά εμείς θα πάθουμε μεγάλη καταστροφή. Η ποσότητα από τις πατάτες που έμεινε είναι τεράστια και οι πατατοπαραγωγοί κάνουν λόγο για μεγάλη καταστροφή αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ, λένε χαρακτηριστικά. Στο βωμό του κάποιου να οικονομήσουν 5 φράγκα ή εκατομμύρια λεφτά, εντάξει, δεν υπολογίζουν τίποτα. Βέβαια, η Αίγυπτος είναι η τρίτη χώρα, μπορούν να τους σταματήσουν, δεν είναι ούτε Γερμανία ούτε Αυστρία. Αλλά νομίζω ότι τα συμφέροντα είναι μεγάλα οικονομικά. Και δεν μπαίνουν σε αυτό το γρανάζι να σταματήσουν κάποιες εισαγωγές για να βάλουν κάποιους δασμούς για να μπορέσουν και εμείς να δώσουμε τα προϊόντα μας. Μάλιστα, οι παραγωγοί πατάτας βροντούς επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στην τιμή και καλούν τους καταναλωτές να στηρίξουν τα σεραϊκά και γενικά τα ελληνικά προϊόντα. Η τιμή, όχι, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά η τιμή. Η τιμή είναι αυτή τη στιγμή που κυμαίνεται που δίνουμε εμείς τις πατάτες, είναι 25 λεπτά, 27 λεπτά. Η πιαγιά έρχεται γύρω στα 30 λεπτά. Οι τιμές είναι οι ίδιες. Νομίζω ότι πρέπει τουλάχιστον και το καταναλωτικό, οι Έλληνες τουλάχιστον, να προτιμήσουν τα ελληνικά προϊόντα για να μπορέσουν να βοηθήσουμε την κοινωνία. Γιατί έτσι προσπάμε, νομίζω ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Θα υπάρχουν μόνο ξένα προϊόντα και ξένοι άνθρωποι.
Εμείς που θα πάμε και που θα πάνε οι παραγωγές μας, δεν ξέρω, ας τους δουν οι κυβερνήσεις. Η Σαρακοστή ξεκινά στα Κάντζας με παραδοσιακά και ποιοτικά εδέσματα για το τραπέζι σας. Μέχρι την Τετάρτη, 4 Μαρτίου, όλα τα όσπρια ωμέγα 30% πιο φθηνά. Χαλβάς Όλυμπος, κοπής και τυποποιημένος, 40% πιο φθηνά. Όλα τα κατεψυγμένα λαχανικά Μπαρμπαστάθης, 30% πιο φθηνά. Ρετσίνα το διαλεγμένο, 3 λίτρα, μόνο 3,50. Όλα τα κατεψυγμένα ψάρια Λαναράς, 30% πιο φθηνά. Σαλάτες αλυφές, χύμα και τυποποιημένες, 30% φθηνότερα. Και για την καθαρά Δευτέρα, και όχι μόνο, μην ξεχάσετε την παραδοσιακή λαγάνα σας από το φούρνο μας στο Καρβέλι. Supermarket Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Καλή Σαρακοστή. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δύο θέματα τα οποία είδαμε νωρίτερα στο δελτίο μας όσον αφορά την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε σήμερα στην πόλη των Σερών και γενικά σε όλο τον νομό. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης του Δήμου Σερών και θα συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Αλέξανδρο Χαλκιόπουλο, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Πρόεδρε, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα, συγχαρητήρια σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πολλά κυβικά νερού έπεσαν με τη σημερινή νεροποντή και κληθήκατε να αντιμετωπίσετε κάποια ζητήματα στο Δήμο των Σερών. Ναι, ήταν λογικό με την έντονη αυτή βροχόπτωση να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Πιστεύω ότι έγινε αντιληπτό, αλλά και όπως προσπάθησα να ενημερωθώ, ήταν πραγματικά ακραίο το καιρικό φαινόμενο, γιατί ήταν πάρα πολύ το νερό σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Ενδεικτικά ήθελα να σας πω, γιατί είδαμε λίγο και τις μετρήσεις από τον μετεωρολογικό σταθμό, ότι μέσα σε λίγες ώρες έριξε νερό το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή με βάση τους μέσους όρους προηγουμένων ετών, μπορεί να χρειαστεί ένας μήνας για να πέσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό οδήγησε στα ανάλογα προβλήματα της αποχέτευσης αυτής της μεγάλης ποσότητας νερού, mm-hmm. που δημιούργησε κάποια προβλήματα, κυρίως στους δρόμους όπως είδαμε, αλλά και στα χωριά περιφερειακά του Δήμου Σερών, σε κάποιες γέφυρες και κάποιους αγροτικούς δρόμους. Σε κάποια σημεία όπου υπάρχουν κάποια προβλήματα χρόνια αποχέτευσης ομβρίων, είδαμε ακόμα πιο έντονα φαινόμενα πλημμυρικά, όπως είναι εκεί στην Πόντου με την Κυλκίσο, όπου χρειάζεται μια παρέμβαση την οποία έχουμε προγραμματίσει. Από εκεί και πέρα οφείλαμε να κινητοποιηθούμε άμεσα. Όλα τα μηχανήματα της ΔΕΙΑΣ και τα μηχανήματα του Δήμου, ενώ δηλαδή και τα αποφρακτικά όπου χρειαζόταν να γίνουν αποφράξεις και σκαπτικά όπου χρειαζόταν να βοηθήσουν σε αποκατάσταση οδών, βγήκαν έξω, μισθώσαμε και από ιδιώτες μηχανήματα για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Δεν είχαμε αναφορές με ιδιαίτερες ζημίες σε ιδιωτικές περιουσίες. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα και αύριο θα συνεχίσουν κάποιες αποκαταστάσεις. Και ελπίζουμε αυτά τέτοιου είδους ακραία καιρικά φαινόμενα να αποφεύγονται. Δεν είναι η καλή βροχή που λέμε αυτή, είναι η βροχή που δεν τη θέλουμε, ούτε οι αγρότες τη θέλουν, τα χωράφια τη χρειάζονται. Η μεγάλη ποσότητα νερού σε μικρό χρονικό διάστημα δεν είναι ότι καλύτερο όπως καταλαβαίνετε. Ήταν η βροχή που καταστρέφει και μάλιστα όπως βλέπουμε και στα πλάνα και το αντιληφθήκαμε και εμείς, Πρόεδρε, γιατί κατευθυνόμασταν στην περιοχή του Σιδηροκάστρου, δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε το αυτοκίνητο. Δεδομένου το νερό, όπως είπατε, ήταν πάρα πολύ το οποίο έπεφτε από τον ουρανό. Ναι, πραγματικά δηλαδή, και αξίζει να σημειωθεί αυτό, είδαμε σε μετρήσεις ότι την ώρα αιχμής, δηλαδή περί τις 12.30 ώρα, ήταν στα 240 χιλιοστά ανά ώρα η βροχόπτωση. Τη στιγμή που, για να σας δώσω να καταλάβετε, μια κανονική, να το πω, βροχή είναι στα 2 με 7 κυβικά, με 7 χιλιοστά την ώρα σε ύψος mm-hmm. βροχής. Mm-hmm. Οπότε ήταν λογικό να μην μπορεί να αποχετευτεί άμεσα όλο το νερό. Από εκεί και πέρα, μόλις λίγο κόπασε η καταιγίδα, όπως θα είδατε, ότι αποσύρθηκαν τα νερά όλα. Πράγμα που σημαίνει ότι και οι ενέργειες που κάναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου είχαν ένα αποτέλεσμα και ότι το νερό απομακρύνθηκε σχετικά γρήγορα. Είδαμε και στο Λευκώνα κάποια πλάνα εκεί. Ο Χήμωρος κατέβασε φερτές ύλες και εκεί συνδράμεται μαζί με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καθημερινότητας και Αγροτικής Οικονομίας, έτσι δεν είναι? Ναι, υπήρξε ένας συντονισμός, υπήρξε συνάντηση από τον ίδιο τον Δήμαρχο το πρωί για αυτά τα θέματα, γιατί έπρεπε άμεσα να ανταποκριθούμε σε πολλά μέτωπα σε όλο το Δήμο Σερών, που δεν είναι πλέον μόνο η πόλη, είναι φυσικά και τα χωριά.
Και όπου έπρεπε να παραστούμε, γι' αυτό σας είπα ότι ήταν σε συνεργασία, πιστεύω ότι ήταν άριστη συνεργασία του Δήμου με τη ΔΕΙΑΣ και με τη χρήση των μηχανημάτων των οποίων έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και μισθωμένα μηχανήματα ιδιωτών, τα οποία ήταν απαραίτητα προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έτσι. Και να σημειώσουμε, Πρόεδρε, επίσης ότι σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης να αποφεύγουμε την κυκλοφορία στις Ιρλανδικές διαβάσεις. Έτσι δεν είναι? Λογικό είναι αυτό, ναι, βέβαια. Mm-hmm. Και θα πρέπει να ξέρουν φυσικά και οι σερί που μας ακούνε ότι έχουμε εντοπίσει κάποια συγκεκριμένα σημεία στα οποία υπάρχει πρόβλημα και αργότερα, δηλαδή, στο άμεσο μέλλον θα δείτε πρωτοβουλίες της ΔΕΙΑΣ και του Δήμου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Είναι κάτι το οποίο είχε αργήσει πολλά χρόνια και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την άμεση επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή δύναμη. Τώρα, πανελλαδική στάση εργασίας για την Πέμπτη, αύριο, κήρυξε η ΠΟΕΟΤΑ από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Η στάση εργασίας, στην στάση εργασίας συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι των ΣΕΡΟΝ και διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που επηρεάζει τον κλάδο τους. Έχουμε στάση εργασίας από τις 8 το πρωί ως τις 12, διότι ευνηδιαστικά η κυβέρνηση βάζει, χωρίς να έχουμε έρθει σε κάποιο διάλογο με τους εργαζόμενους ή με άλλους φορείς, βάζει σε εφαρμογή το να ψηφίσει το νομοσχέδιο εκείνο το οποίο είχαμε πει ότι προωθεί για την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά για το δημόσιο. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τους καλούν να συμμετέχουν στη στάση εργασίας για να υπερασπιστούν τα αιτήματά τους. Οι συνάδελφοι, εμείς θα συμμετάσχουμε στην στάση εργασίας. Όσοι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Θα πρέπει να ανήκουν στην αδεδίκηση, στην ΠΟΕΟΤΑ, γιατί του προκυρήσει αυτή τη στάση εργασίας, την προκυρήσει ΠΟΕΟΤΑ σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΗ. Όσοι θέλουν μπορούν να συμμετάσχουν για να μπορέσουμε να βρούμε λύση. Αφορμή στάθηκε η εκχώρηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία, ενώ αντιδρούν και στο σχετικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέσα στα αιτήματα που βάλαμε και αυτά τα πάγια τα οποία έχουμε, την έλλειψη προσωπικού, για να μπορέσει να ακολουθήσει αυτό που είπαμε, η ουρά της 3K, για να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποιες άλλες προσλήψεις που θέλουμε. Όπως επίσης για τα ΕΣΠΑ, όπως επίσης για το βοήθεια στο σπίτι, αυτά τα οποία τα έχουμε πάγια και τα οποία τα διεκδικούμε τα τελευταία χρόνια. Στην Καλπάκ, ο ήλιος είναι στο DNA μας. Νέος ηλιακός θερμοσύφωνας με προφίλ διπλού τυχώματος Mark 4. Με μοναδική αντοχή, περισσότερο καυτό νερό και την πιο γρήγορη απόσβεση. Μόνο από 779 ευρώ. Καλπάκ. Μαζί. Πρώτοι στον ήλιο. Στο κοινωνικό παντοπολείο της Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Νιγρίτης, στην κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερών και σε οικογένειες που υποστηρίζει το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, θα μοιραστούν τα σαρακοστιανά προϊόντα του Δήμου Σερών που έμειναν καθώς ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας λόγω κορονοϊού. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος ΚΕΔΙΣ, Χρυσάνθη Παλάζη. Μπορεί η Καθαρά Δευτέρα να πέρασε, ωστόσο μεγάλη ποσότητα προϊόντων σαρακοστιανών έμειναν αδιάθετα μετά την απαγόρευση των εκδηλώσεων λόγω κορονοϊού. Με απόφαση λοιπόν του Δήμου Σερών, τα τρόφιμα αυτά μοιράστηκαν στην κοινωνική κουζίνα του Δήμου, στο κοινωνικό παντοπολείο και σε οικογένειες που υποστηρίζει το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Τα τρόφιμα λοιπόν αυτό με την ματέωση των εκδηλώσεων των καρναβαλικών και της Καθαρά Δευτέρας έμειναν αδιάθετα και πήραμε μία απόφαση, ο Δήμαρχος ο κύριος Αλέξανδρος Χρυσάφης και η ΚΕΔΙΣ να διατεθούν στο κοινωνικό παντοπολείο της Μητρόπολης, στην κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερών, αλλά επίσης και στις οικογένειες που υποστηρίζει το Βοήθεια στο Σπίτι και μας βεβαίωσαν η κοινωνική λειτουργία της υπηρεσίας πως πρόκειται για οικογένειες που έχουν πράγματι ανάγκη. Πρόκειται για ταραμά, ελιές, τουρσί και λάδι που θα δινόταν για τις εκδηλώσεις στα χωριά του Δήμου Σερών. Για την πόλη των Σερών είχε γίνει συμφωνία με catering, οπότε τώρα υπάρχουν συζητήσεις για να διατεθούν από την εταιρεία με την ευκαιρία μιας άλλης εκδήλωσης.
όπου για την πόλη είχαμε αποφασίσει ότι θα γίνει μια διαδικασία catering, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια. Συνεννοηθήκαμε με τον ανάδοχο και καταφέραμε να τον πείσουμε να μην διατεθούν για την ώρα τα τρόφιμα αυτά, αλλά να αποφασίσουμε σε δεύτερο χρόνο πώς θα διαθέσουμε αυτές τις ποσότητες φαγητού με αφορμή μιας άλλης εκδήλωσης που για την ώρα δεν έχουμε αποφασίσει το πότε θα είναι. Μια εκδήλωση πάντως που θα αφορά πάλι τους κατοίκους της πόλης με μια ευκαιρία που θα μας επιτραπεί όταν ουσιαστικά θα αποφευθεί ο κίνδυνος που δημιουργείται από την συγκέντρωση πολλών ατόμων σε κάποιο μέρος. Όσον αφορά τις λαγάνες, έγινε σκέψη μέσα στο Σαββατοκύριακο να διατεθούν στις μονάδες του στρατού και της αστυνομίας στις Καστανιές του Εύρου. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη και έτσι θα υπάρξει νεότερη απόφαση για να βρεθεί η καλύτερη λύση. Μετά από τις επαφές που είχαμε, διαπιστώσαμε ότι εκεί αυτή την ώρα δεν υπάρχει ανάγκη σε τρόφιμα. Συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε την σκέψη να βοηθήσουμε με βάση τα είδη που θα μας υποδείξουν από εκεί ότι έχουν ανάγκη. Αναφορικά όμως με τη διάθεση των ποσοτήτων από τις λαγάνες, έχουμε παγώσει για την ώρα αυτή τη διάθεση. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τον ανάδοχο και τον φούρνο που επρόκειται να τις παρασκευάσει και σίγουρα να ξέρετε ότι πολύ γρήγορα θα προβούμε και σε μια απόφαση να υλοποιηθεί η πραγματοποίησή τους και να το διαθέσουμε ανάλογα με το πώς θα κρίνουμε ότι είναι πιο όρθο. Στα Supermarket Kansas φροντίζουμε να βρίσκετε κάθε μέρα αυτά που θέλετε σε τιμές που θέλετε. Μέχρι την Τετάρτη 4 Μαρτίου, νοπό ελληνικό κοτόπουλο το κιλό μόνο 1,98. Κιμάς βόλιος νοπός ελληνικός το κιλό μόνο 6,45. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα μόνο 13,20. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κίαθος 30% πιο φθηνά. Σεργάλ επιδόρπιο γιαουρτιού με φρούτα 200 γραμμάρια και 2 συν 1 δώρο και 20% πιο φθηνά. Και όλα τα προϊόντα Hellmann's 40% πιο φθηνά. Supermarket Kansas. 35 χρόνια τώρα προχωράμε μαζί. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη δύναμη που μας δίνετε να στηρίζουμε έμπρακτα και φέτος την τοπική κοινωνία. Στα δύο πρώτα θέματα του Δελτίου μας θα πάμε και πάλι. Σχετικά με τα όσα έγιναν σήμερα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την δημιουργία κλειστού κέντρου μεταναστών στη Ροδόπολη, στο στρατόπεδο Βασιλιάδη. Αύριο οι κάτοικοι θα διαμαρτυρηθούν έξω από το στρατόπεδο. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο πρόεδρος της Ροδόπολης, ο κύριος Νίκος Μπελελής. Πρόεδρε, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, κύριε Κώτα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα λάβουν υπόψη τη διαμαρτυρία και το ψήφισμα οι άρχοντες της χώρας, και το λέω αυτό διότι ανακοινώθηκε και επίσημα, το διαβάσαμε και το είδαμε και στην τηλεόραση του Μέγκα στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι το πρώτο κλειστό κέντρο μεταναστών θα γίνει στη Ροδόπολη. Θέλω το σχόλιο σας. Το έχουμε ακούσει και εμείς και από τα μεγάλα κανάλια. Το είχαμε διαβάσει και στις εφημερίδες σήμερα και στην Καθημερινή. Εμείς κάνουμε τις κινητοποιήσεις μας, προσπαθούμε να αποτρέψουμε αυτό που πάνε να κάνουν στη Ροδόπολη. Κατά τη δική μας άποψη νομίζουμε ότι δεν είναι εφικτό, δεν είναι λογικό, γιατί είμαστε μικρό χωριό. Το στρατόπεδο, όπως είπαμε, είναι μέσα στον αστικό ιστό, δίπλα είναι το γήπεδο, παραδίπλα το νηπιαγωγείο. Προσπαθούμε, κάνουμε μια διαμαρτυρία, θέλουμε να μας ακούσουν. Δεν έχω να πω κάτι. Έχουμε κλείσει ήδη τις πύλες του στρατοπέδου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρώτη ομάδα περιφρούρησης. Θα υπάρξει δεύτερη, τρίτη και το πρωί πάλι θα μαζευτούμε για να κλείσουμε όλες τις διόδους του στρατοπέδου. Επειδή βρεθήκατε σήμερα έξω από τις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου και από ό,τι είδα και σε κάποιες φωτογραφίες και σε πλάνα, υπήρχαν κάτοικοι οι οποίοι προφανώς λόγω της απόστασης δεν δώσαν το παρόν στη συνεδρίαση την έκτακτη του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι μηνύματα λαμβάνετε? Τίποτα. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να γίνει δομή ούτε ανοιχτού ούτε κλειστού τύπου. Είναι απελπισμένοι γιατί βλέπουν και τα λίγα παιδιά που έχουν μείνει εδώ να φεύγουν σιγά σιγά και αυτά με αυτή την τροπή που έχει πάρει το θέμα αυτό. Mm-hmm. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην αφήσουμε να γίνει η δομή στο συγκεκριμένο στρατόπεδο. Κύριε Μπελελή, αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια, αν μου επιτρέπετε για τη φράση, από το 12 μέχρι και σήμερα. Έτσι, τι γίνεται, γιατί το συγκεκριμένο στρατόπεδο? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω. Αυτό σίγουρα το ξέρει καλύτερα από όλους
το Υπουργείο Μετανάστευσης, ναι, που διαλέξανε το χώρο. Ακούγονται πολλά ότι δεν παίρνουν λεφτά, ότι το κάνουν, μπορεί να έγινε σκεμμένα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Εμείς προσπαθούμε. Σήμερα έγινε ένα ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο που θα σταλεί από ό,τι ξέρω σε όλους τους βουλευτές και στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν ξέρω τι να πω. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Σας το ρωτώ αυτό, διότι το 2016, αρχές του χρόνου τότε, Ιανουάριος αν δεν κάνω λάθος, ημέρα Πέμπτη ήτανε, 14 του μήνα, 14 Ιανουαρίου, είχε έρθει και ο τότε συνεργάτης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Δαχτυλίδης, του κύριου Τόσκα, ο οποίος, ναι, έκανε τον έλεγχο, ήσασταν και εσείς εκεί παρόν, αλλά και οι κάτοικοι, και είπε ότι το χώρος ήταν ακατάλληλος. Πώς έγινε μετά από... 4 χρόνια κατάλληλος ο χώρος του στρατοπέδου. Το μόνο πράγμα που μπορώ να πω, που δεν ξέρω αν είναι σωστό ή είναι λάθος, τότε ήταν να το κάνουν κέντρο ανοιχτής, ανοιχτό κέντρο, κέντρο ανοιχτού τύπου. Ναι. Τώρα το κάνουν κέντρο κλειστού τύπου. Μόνο αυτό μήπως επηρεάζει κάπως, δεν ξέρω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσετε διαμαρτυρία. Αυτό... Αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουμε διαμαρτυρία. Θα έρθουν και από τα γύρω χωριά, από ό,τι μας ενημερώσαν οι κάτοικοι, γιατί το θέμα δεν είναι θέμα μόνο της Ροδόπολης, είναι γενικότερα της Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης. Mm-hmm. Και το θέμα είναι επίσης και τ' άλλο, κύριε Μπελελή, γιατί πάλι δομή φιλοξενία στις Σέρρες, στο νομό Σερών, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όταν υπάρχουν περιοχές της χώρας και περιφερειακές ενότητες που δεν έχουν σηκώσει το βάρος του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος και δεν έχουν ούτε μία δομή στα διοικητικά τους όρια. Σίγουρα είναι αυτό. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Μπορείτε να ρωτήσετε κάποιον άλλον που είναι αρμόδιος. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το χωριό μου, η κοινότητά μου, η Δημοτική Ενότητα Κερκίνη και κατά επέκταση ο Δήμος Ιντικής. Γι' αυτό αγωνίζομαι, γι' αυτό προσπαθώ. Πρέπει να τους βάλουν στα καράβια για να τους στείλουν πίσω. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Κώτα. Καλό, καλό βράδυ. Πάμε και στο επόμενο θέμα μας, στην υπογραφή μιας συμφωνίας ορόσημου για την επιστημονική του συνεργασία προχώρησαν χθες ο Δήμος των Σερών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ δύο φορέων σε ερευνητικό επίπεδο, ώστε μέσω της συνδιοργάνωσης των συνεδρίων και ημερίδων να επιτευχθεί η προώθηση και προαγωγή της υγείας και του αθλητισμού. Την επιστημονική του συνεργασία προχώρησαν χθες ο Δήμος Σερών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στη συνέργεια μεταξύ των δύο φορέων σε ερευνητικό επίπεδο, ώστε μέσω της συνδιοργάνωσης συνεδρίων και ημερίδων να επιτευχθεί η προώθηση και προαγωγή της υγείας και του αθλητισμού. Για το Δήμο Σερών, τη συμφωνία υπέγραψε ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης, ενώ για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο πρίτανης του Ιδρύματος κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, κ. Βασίλης Καρυρτζόγλου, και η πρόεδρος του ΤΕΦΑ Σερών, κυρία Εκατερίνη Μουρατίδου. Αναφορικά με τη συμφωνία, ο κ. Χρυσάφης δήλωσε ότι με τη συμφωνία αυτή αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η μεγαλύτερη εκπαιδευτική δομή στη Βόρεια Ελλάδα, τόσο σε στελεχειακό και επιστημονικό δυναμικό, όσο και σε διαδικασίες οι οποίες πρεσβεύονται από το Πανεπιστήμιο. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η μεγαλύτερη εκπαιδευτική δομή στη Βόρεια Ελλάδα και σε στελεχειακό δυναμικό, επιστημονικό δυναμικό, αλλά και σε δυνατότητες και διαδικασίες οι οποίες προσβαίνονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εδώ το τοπικό τμήμα, η μάλλον σχολή των επιστημών φυσικής αγωγής και αθλητισμού, είναι μία από τις πιο καλές σχολές του είδους στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, κ. Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για μια δυναμική συνεργασία προς όφελος και του Δήμου και του Πανεπιστημίου. Είναι μια συνεργασία η οποία αποδεικνύει το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο το κάμπους του Αριστοτέλειου, αλλά οι δράσεις του ξεπερνούν τα όρια του κάμπους και με αφορμή την παρουσία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις Σέρρες, ξεκινάει μια δυναμική συνεργασία με τον Δήμο, μια δυναμική συνεργασία με την κοινωνία των Σερών, εποφελία και των δύο. Διότι πάντα όταν υπάρχει συνεργασία με συγκεκριμένους στόχους και με συγκεκριμένα βήματα, όλα αποβαίνουν προς όφελος και των δύο. Χαιρετίζω λοιπόν ως πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου την συμφωνία αυτή και ελπίζω, κύριε Δήμαρχε,
να είναι πραγματικά η αρχή, όπως είπαμε και νωρίτερα, για την σύναψη και άλλων συνεργασιών σε πολλούς άλλους τομείς που μπορούμε να βοηθήσουμε. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε γκάρδιο κλίμα με τους δύο άντρες να συμφωνούν στην τακτική και αγαστή συνεργασία μεταξύ τους. Η ζωή είναι στιγμές. Κάποιες από αυτές υπέροχες, μοναδικές. Εμείς ήμασταν εκεί, μαζί. Τις ζήσαμε, τις απαθανατήσαμε, τις κάναμε παντοτινές, αξέχαστες. Πλάνο Στούντιο. Φέτος γιορτάζουμε τα 15 χρόνια και θέλουμε να τα γιορτάσουμε και πάλι μαζί, με πλούσια δώρα. Ένα τυχερό ζευγάρι θα κερδίσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο γάμου, ενώ όλα τα ζευγάρια που θα επιλέξουν το Πλάνο Στούντιο για τις μοναδικές στιγμές τους θα κερδίσουν ένα επιπλέον ψηφιακό άλμπουμ. Επισκεφτείτε την σελίδα μας Πλάνο Στούντιο Φωτόγραφη και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό μας. Πλάνο Στούντιο. 15 χρόνια τώρα η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, να είστε καλά.